κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε σε σημερινή δισεογραφία. Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία. Η πρόσφατη κακοκαιρία στην Πάργα. Η Βικτόρια πέρασε πάνω από την Ήπειρο, αφήνοντας ζημιές στην Πάργα και την Αμμουδιά, περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ακόμη προβλήματα υπάρχουν από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Το σοβαρότερο στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κοζάνης πριν τη Λαγκάδα. Πάμε να δούμε αναλυτικά στο επόμενο ρεπορτάζ τις ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχτεί μετά από κοινή απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου ολόκληρη η Πάργα εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και ειδικά την πόλη της Πάργας και την Αμμουδιά. Ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Δήμαρχο, συναποφασίζοντας να κηρυχτεί η Πάργα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινηθεί πιο γρήγορα ολόκληρος ο μηχανισμός και να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και τα έργα που χρειάζονται για να μην ξαναδημιουργηθούν προβλήματα. Η Πάργα κυριολεκτικά πνίγηκε από την Βικτόρια που πέρασε και σάρωσε, προκαλώντας προβλήματα εντός και εκτός της πόλης. Ναι, πράγματι η Βικτόρια πέρασε χωρίς να μας ακουμπήσει σχεδόν στο μεγαλύτερο ποσοστό της περιφέρειας, αλλά άφησε σημάδια περισσότερα στην παραθαλάσσια περιοχή της Πάργας και της Αμμουδιάς. Εκεί έχουν γίνει καταστροφές και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο της Πάργας και με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα κηρύξουμε την περιοχή αυτή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουν να γίνουν έργα υποδομής ώστε να μην επαναληφθεί τέτοιο φαινόμενο. Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Εθνικό Δρόμο Ιωαννίνων Κοζάνης. Εκεί το νερό τρώει τμήμα του δρόμου και έσπευσαν κλιμάκια ώστε να δουν το πρόβλημα και να αποφασίσουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μαυρογιώργος. Επίσης, αρκετά προβλήματα είχαμε στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, τα οποία αντιμετωπίστηκαν, αλλά ένα σοβαρό της κατολίσθησης έχουμε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κοζάνης, πριν τη διασταύρωση Λαγκάδας στο χωριό, η οποία εκεί το ποτάμι μπήκε μέσα στην πλησίασε το εθνικό δρόμο και αρχίζει και το τρώει επικίνδυνα. Έχει μεταβεί κλιμάκιο διεύθυνσης δημοσίων έργων για άμεση λύση και μελέτη της κατάστασης. Φαντάζομαι έχει διακοπή κυκλοφορία, κύριε Μαυρογιώργο, ή γίνεται κατόπιν της τροχέας, με σημάνει τροχέας? Δεν έχει κοπεί κυκλοφορία, είναι σε ένα ρεύμα το οποίο το έχουμε απομονώσει με σήμανση, το έχει απομονώσει από χθες το βράδυ η τροχέα. Σας είπα, είναι η μηχανική αυτή τη στιγμή και σε συνεννόηση και με τον Δήμαρχο της Κόνιτσας και γενικά μπορώ να πω ότι μικροπροβλήματα και ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, είχαμε μια μεγάλη κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο από Δωδώνη Αγία Αναστασία, το οποίο και αυτό έχει αποκατασταθεί. Αυτή τη φορά η δυνατή βροχή δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές εντός του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων παρά τον όγκο νερού που έχει πέσει τα τελευταία 24 ώρα. Ωστόσο, μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκονται σε δεκάδες σημεία, κυρίως στα οδικά δίκτυα, απομακρύνοντας πέτρες και χώματα. Λοιπόν, να καλησπέρω σε αυτό το σημείο τον Φίλιππο Αφίλιο, πρώην Δήμαρχο Ιωαννίνων, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στα Γιάννη στην Ήπειρο. Κύριε Φίλιππο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, είχαν καταστροφές, είχαμε καταστροφές στην Πάργα, είχαν περισσότερες καταστροφές εκεί. Γενικά η Δυτική Ελλάδα και η Κέρκυρα έχει μεγάλη ζημιά. Περισσότερο κεφαλαιονιά. Εμείς την περάσαμε λίγο ελαφρύτερα. Ευτυχώς. Οπωσδήποτε. Για πάμε να δούμε όμως εμείς τι γίνεται στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εδώ έχουμε εντός των τυχών έχουμε την προανακριτική για τη σκευωρία, για την οβάρτηση που έχουμε μπερδευτεί όλοι, για τη σκευωρία τώρα είναι αυτή η προανακριτική. Σκευωρία. Έτσι, για ενδεχόμενη σκευωρία των πολιτικών αντιπάλων, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Αγγελέων. Ναι, το ότι παραπέμπει και ο Λοβέρδος είναι σκευωρία. Ναι. Το ότι ο Σαλμάς πήγε το 12 και κατήγγειλε, ο Σαλμάς του λέει στην προχτεσινή του δήλωση, όταν έκανε την παρέμβαση αυτή στη δικαιοσύνη και βγήκαν οι δικαστές και τον κάναν κομμάτια, μοίρασε μια δήλωση ο Σαλμάς για να διευκρινίσει γιατί το έκανε. Και εκεί μέσα λέει ότι εγώ το 12 πήγα στη δικαιοσύνη και κατήγγειλα την Οβάρτης.
όταν η Νοβάρτης ελέγχεται σε τρεις χώρες αυτή τη στιγμή, μεταξύ των οποίων στην Αμερική. Όπου επιβάλλονται και πρόστιμα είναι... στην Νοβάρτης. Εννοείται ότι άρχισε και επιβάλλονται πρόστιμα για την υπόθεση Νοβάρτης Ελλάδα. Νοβάρτης Ελλάδα. Και η ελβετική τηλεόραση, που η Νοβάρτης είναι ελβετική εταιρεία, παρουσίασε με τους μάρτυρες όλη αυτή την ιστορία και αποκάλυψε η κρατική τηλεόραση, παρακαλώ, η κρατική τηλεόραση της Ελβετίας, όλα αυτά είναι σκευωρία που τα σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Ντόκα, έγινε σκάνδαλο. Φαγοπότη. Ξεκάθαρες κουβέντες. Υπάρχει σκάνδαλο, κύριε Φίλιο. Πολύ χρήμα. Το ζήτημα ποιο είναι. Αν εμπλέκονται πολιτικοί και αυτό, αν αυτοί οι πολιτικοί κατηγορήθηκαν με στοιχεία ή έκανε σκευωρία. Εξήφανε σκευωρία εναντίον, τους ο Ρασπούτιν. Ναι, αυτό Ρασπούτιν. Είναι το ερώτημα. Ναι, εγώ δεν θα το λύσω αυτό. Υπάρχει δικαιοσύνη που θα το λύσει. Ο Φρουζής λέει ότι η Τουλουπάκη τον πίεζε να καταγγείλει συγκεκριμένους πολιτικούς. Σήμερα το αυτό η Τουλουπάκη λέει είναι κατηγορούμενος, μπορεί να λέει ότι θέλει. Μα είναι κατηγορούμενος και ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ότι θέλει. Δεν ορκίζεται ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο, να το καταλάβει ο κόσμος. Ο μάρτυρας ορκίζεται. Ο κατηγορούμενος δεν ορκίζεται. Λέει ότι θέλει. Ο Φρουζής είναι κατηγορούμενος. Στα βίντεο τα οποία ο ίδιος ο Φρουζής έδινε στη δημοσιότητα, εκεί λέει τους τρόπους και τα τεχνάσματα με τα οποία θα ακολουθήσουν για να αυξήσουν τις τιμές. Πάντως οι κατηγορίες για πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, όλες μπήκαν στο αρχείο, πλην Λοβέρδου. Δεν αντιλέγω. Αυτή είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Ναι. Όπως και η δουλειά της Βουλής ήταν να τα εξετάσει όλα αυτά. Από την ώρα που υπήρχαν καταγγελίες μαρτύρων υπό προστασία, έπρεπε να εξεταστούν. Το πόρισμα που πάει ο φάκελος του Σαμαρά στο αρχείο, λέει, τα λεφτά μπήκαν, λέει, στις βαλίτσες. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε που πήγαν, μα έτσι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ασκήσουμε. Δεν για μπορούμε να ασκήσουμε δίωξη. Ναι, αλλά τα λεφτά αυτά μπήκαν στις βαλίτσες. Ναι. Ποιος ήταν αυτός ο φιλέστρονος που ήθελε να πάει βόλτα τα λεφτά? Ταξίδι στη βαλίζα τα λεφτά, πες το παιδί σου, του πας ταξίδι. Συμφωνώ. Άντε και την πεθερά σου αν είσαι πολύ γαλαντόμος, αλλά να πάρεις τα λεφτά σου, να τα πας περίπατο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά για να κατηγορηθεί κανείς πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν αντιλέγω. Εγώ να συμφωνήσω ότι χωρίς την εμπλοκή πολιτικών προσώπων αυτό το σκάνδαλο δεν θα είχε καμία τύχη στην Ελλάδα. Η κοινή λογική λέει ότι εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Αλλά για να κατηγορηθεί συγκεκριμένα, για να προσωποιηθεί αυτό που λέω, για να υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία και κατηγορία, πρέπει να έχει στοιχεία εναντίον. Να σας πω μια γνώμη. Κάποιο. Δεν είναι υποχρεωτικό να πεις ότι αν δεν βρω το πακέτο με τη βαλίτσα που το έδωσα στον υπουργό, στον βουλευτή, στον γραμματέα, δεν ξέρω σε ποιον, δεν υπάρχει αδίκημα. Το αδίκημα να είναι και πολιτικό και ηθικό όταν με πράξεις και αποφάσεις διευκολύνεις να κερδίσουν κάποιοι χρήματα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι δυνατόν η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους να αναλώνει 2,5 φορές απάνω φάρμακα σε σχέση με άλλες χώρες? Όπως και για τα αντιβιωτικά που να διάβασα σήμερα. Συμφωνώ. Αναλώνονται τα αντιβιωτικά, λες και είναι καραμέλες. Επειδή είμαστε και λαός που μας αρέσουν, ναι, τα φάρμακα. Παιδιά, δεν είναι καραμέλες. Δεν είναι καραμέλες τα αντιβιωτικά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έλεος, δηλαδή πρέπει να προσέχουν, και το λέω σε όλους, τα αντιβιωτικά δεν τα δίνουμε για ιώσεις και για μικροκριολογία. Και σε γιατρός. Και σε γιατρός. Δεν κάνουν τίποτα έτσι κι αλλιώς. Και καταστρέφουμε. Ναι, το ζήτημα άλλα δεν πράγματα. Είναι αυτό. Το ζήτημα σκάνδαλο ήταν. Σύμφωνα με τη δική μου λογική, εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα. Το να κατηγορήσω όμως συγκεκριμένα κάποιον, το κάνω μόνο όταν έχω στοιχεία. Αυτά είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ κανέναν. Συμφωνώ. Εγώ δεν υπήρχαν στοιχεία όμως ποτέ εναντίον προσωπικά του Σαμαρά ή του Πικραμένου. Αυτά ξεκίνησαν από κάποιες καταγγελίες. Ξεκίνησαν διότι οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν την έρευνα. Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα η ιστορία. Είναι ο Βάρτης που λέγει και στην Αμερική τα ίδια φάρμακα. Και ειδικά το οφθαλμολογικό του Λουσέντης με το Αβάστ, το οποίο ήταν ανταγωνιστικό. Μάλιστα. Και 10 φορές φτηνότερο, εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Μάλιστα. Λόγω του ανταγωνισμού. Οι Αμερικανοί σε αυτά είναι πάρα πολύ αυστηροί με την νομοθεσία και μάλιστα μπορούν να επιβάλλουν ακόμα και για εταιρείες που δεν έχουν έδρα στην Αμερική, μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα. Εσείς είστε πεπισμένος ότι ο Ρασπούτιν, ο Παπαγγελόπουλος, δεν διαμόρφωσε μια σκευωρία εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Κατά τη γνώμη μου είναι αστεία πράγματα. Προσπαθούν να πιαστούν από κάπου για να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη ότι όλα αυτά τα έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και πάνε να καταγγείλουν τον Παπαγγελόπουλο, ο οποίος Παπαγγελόπουλος δεν είναι και από τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πράγμα. Μην τρελαθούμε. Επομένως, πρώην διοικητή σε ΕΥΠ, όμως έχει μια προϊστορία. Εισαγγελέα κλπ. Ναι, αλλά δεν τον είχε ο ΣΥΡΙΖΑ διοικητή τη ΕΥΠ. Σωστό, καραμανλικό γνωστό. Έτσι, λοιπόν. Ο Παπαγγελόπουλος, λοιπόν, δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι υπουργοί δικαιοσύνης και πώς συνομιλούν με τους ανώτερους δικαστικούς. Δεν έχω ιδέα κι αν υπάρχει. Οι διοικητές της ΕΥΠ δεν συνομιλούν με τη δικαιοσύνη. Όχι, το ξέρω πολύ καλά αυτό. Ναι. Συνομιλούν με εισαγγελείς όταν θέλουν να πάρουν εγκρίσεις για παρακολουθήσεις. Εσείς είστε πεπισμένος ότι ο Παπαγγελόπουλος σε αυτή την υπόθεση δεν έχει δημιουργήσει ζητήματα για τους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Παπαγγελόπουλος δεν έχει καμία ευθύνη και καμία εμπλοκή. Μάλιστα, δε ο τρόπος που δημιουργήθηκαν οι φασαρίες για την Επιτροπή και η αποβολή Τζανακόπουλου και Πολάκη είναι ολόκληρη στημένη ιστορία, γιατί θέλουν να στήσουν το παιχνίδι για να στείλουν κατηγορούμενο του Παπαγγελόπουλου, που δεν πρόκειται να τον στείλουν κατηγορούμενο. Είναι μια πολιτική τακτική, την οποία όμως δεν ξέρουν να την κάνουν καλά. Έτσι, όποιος δεν διάβασε με προσοχή τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου, ποτέ δεν θα μάθει τακτικισμό. Ήταν ο μέτρα, παγκοσμίως ο μέτρα. Λοιπόν, και παλιότεροι ήταν μέτρη. Και παλιότεροι. Κομμουνιστές, τακτικιστές. Αλλά ο Παπανδρέου ήταν ο μέτρα. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε τα ίδια πράγματα, προσπαθούν να προσανατολίσουν τον κόσμο από αυτά που συμβαίνουν και δημιουργούν τα προβλήματα με τα πανεπιστήμια. Για πάμε να δούμε αυτά που συμβαίνουν. Στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βρασμός. Ωραία. Δεκάδες σχολές είναι υποκατάληψη. Ναι. Ακούστε να σας πω. Πώς βλέπετε τις κινήσεις της κυβέρνησης, της αστυνομίας, στους χώρους πανεπιστημιακούς? Καταρχήν, κάθε δράση δημιουργεί αντίδραση. Από την ώρα που η αστυνομία χτυπάει, επεμβαίνει, μπαίνει στο μπαρ μέσα με τα 300 παιδιά και τους βάζει κάτω με τα χέρια στο κεφάλι για να τους ψάξει για να βρει 8 γραμμάρια χασίς. Από την ώρα που πιάνει κόσμο στα σπίτια και τον σέρνει. Αυτό το πράγμα δημιουργεί αντίδραση. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να απευθυνθεί στον οικοκύρη, τον μικρομεσαίο. Όμως, να ρωτήσω εγώ τον μικρομεσαίο, όταν ήσουν ρεμπαγάσα 20 χρονών, τι έκανες εσύ? Για να το σκεφτούμε όλοι στα 20 μας τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, όταν πας τώρα σε 20χρονα παιδιά και τους βγαίνεις κόντρα και γίνεται το λάθος που κλείνουν την ΑΣΟΕ, λάθος. Δηλαδή βρήκαν στο υπόγειο 2 κοντάρια, 2 κράνη λέει και 10 μπουκάλια. Ρε φίλε, γιατί την κλείνει η σχολή? Την κλείνει μια εβδομάδα πριν το Πολυτεχνείο. Εγώ πιστεύω ότι είναι σχέδιο. Είναι σχέδιο. Άστα τώρα του πρίτανη είναι, αλλά εντάξει, αυτό είναι σχέδιο. Ωραία. Το κλείνει, οξύνει την κατάσταση για να γίνει χαμός. Βγαίνει ο πρετεντέρης και λέει: παιδιά, θα έχουμε νέο Γρηγορόπουλο. Ποιος θα τον κάνει, ρε φίλε, τον Γρηγορόπουλο? Το είπε και ο Χρυσοχοίδης. Γίνεται μόνος του Γρηγορόπουλος. Εκτός αν έχουν κανένα βλάκα κουρκονέα πάλι να πάω σκοτώσει κανέναν. Γιατί μπορεί να έχουν και κανένα βλάκα. Όταν δημιουργείς την εντύπωση, κύριε Φίλιο, ότι το κράτος είναι η αστυνομία, τότε είναι εύκολο κάποιος να φτάσει σε ακρότητες. Το κράτος είναι η δημοκρατία. Όταν δημιουργείς μια τέτοια εντύπωση, το είχε πει αυτό ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Το κράτος είστε εσείς, είπε μιλώντας στους αστυνομικούς. Όταν δημιουργείς αυτή την εντύπωση στους αστυνομικούς ότι το κράτος είναι αυτή, τότε μπορεί να δημιουργήσεις ανά πάσα στιγμή έναν κορκονέα. Προφανώς. Αυτά λοιπόν είναι τραγικά λάθη. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται γιατί υπάρχει βαθιά μέσα τους στους κυβερνητικούς κύκλους και στο Μητσοτάκη. Και εννοείται σε μια σειρά στελέχη, όπως είναι ο Μπογδάνος, όπως είναι ο Βορύδης, όπως είναι ο Βορύδης είπε το εξής, η επιβολή του νόμου δεν γίνεται με τριαντάφυλλα. Ναι, εντάξει. Μήπως γίνεται με τσεκούρια? Γίνεται με τα τσεκούρια που ξέρω ο Βορύδης, όταν ήταν γραμματέας της ΕΠΕΝ και ήταν ο διάδοχος του Μιχαλολιάκου στο κόμμα του Παπαδόπουλου. Βεβαίως, αυτά τα ξέρει καλά ο Βορύδης. Παλιότερα κοντή μνήμη. Τα ξέρει και ο Έβερτ αυτά. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Το 1965 είχε ξεσπάσει τέτοιο σάλος στην Ανωτάτη Εμπορική για την αποβολή δύο μαθητών που οδήγησε 40 μέρες στην Αθήνα σε κινητοποίησεις φοιτητικές. Ήταν και η πρώτη αφορμή τότε που έσπασε η ΕΦΕ και πέρασε σε δημοκρατικά χέρια. Λοιπόν, εδώ τώρα οξύνουν πάλι την κατάσταση και την οξύνουν ενώπιση 17 Νοέμβρη την Κυριακή. Αυτά είναι σχέδια συγκεκριμένα και μάλιστα για να προσανατολίζουν, βγάζουν διάφορες ειδήσεις και τις ρίχνουν χήμα,
όπως μυστικό σχέδιο των Τούρκων ότι θα θέλαν να απαγάγουν τους 8. Ναι, μεθαύριο θα πούνε ότι ξεθάψαν το κεφάλι τα Λιπασιά και γιατί γλυκούν γιατί, τα Γιάννενα. Γιατί γίνεται όλο. Γιατί είχε πάει ο Πας Γιάννενα στην UEFA, γι' αυτό μας εκδικούνται. Γιατί γίνεται όλο αυτό όμως, τι για γίνεται για να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα. Μίλησαν και τάξαν τον ουρανό με τάστρα. Τάξαν στους μικρομεσαίους. Ποιοι είναι οι μικρομεσαίοι, δεν παίρνουν τίποτα. Έχουν ξεσηκωθεί ακόμα και οι δικές τους εφημερίδες, τα Νέα, το Βήμα, η Καθημερινή. Έχουν ξεσηκωθεί και τους λένε συμμαζευτείτε. Πάνε να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα με διατάξεις που θυμίζουν 18ο αιώνα. Τι λέτε τώρα αυτό για τη βλασφημία. Βέβαια. Πού γυρίζουμε πίσω εδώ. Πάει να βάζει 2 χρόνια φυλακή στον άλλο. Δηλαδή, αφού τον αφήνεις όλη τη ζωή και τον διαπαιδαγωγείς έτσι να βρίζει, γιατί τον έχεις αφήσει, τον έχεις διαπαιδαγωγήσει, του το επιτρέπεις στη δουλειά, στο εργοστάσιο, στην υπηρεσία. Τώρα του λες 2 χρόνια φυλακή. Τώρα του λες 2 χρόνια φυλακή. Ρε φίλε, ποιος τον διαπαιδαγώγησε έτσι τον Έλληνα. Μα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Και γυρίζουμε σε αυτή που λέμε κανονικότητα της Νέας Δημοκρατίας, κανονικότητα της δεξιάς, γυρίζουμε σε χρόνους πίσω. Και για μια στιγμή όμως, και το θλιβερό είναι, ναι, ότι συμμετέχει και το κοινό σε αυτή την ιστορία. Για μια στιγμή τώρα. Η κορυφή του κοινά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι απολαμβάνει ισχυρή δημοφιλία και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Πολύ ψηλά είναι στις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους 4 πρώτους μήνες και ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος με τους 4 πρώτους μήνες και περιμένει περισσότερα προφανώς. Ωραία! Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένο να τους πω να προσέχετε, φίλοι, γιατί κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Εγώ πρέπει να σου το πω, μπορεί να βγαίνουν δημοσκοπήσεις προράτα ή δεν ξέρω τι και να το φέρω από το Μητσοτάκη πια ούτε ο μέση της πολιτικής. Και ο κόσμος που είναι έξω περιμένει από το Μητσοτάκη. Έχω ναι, δεν βλέπουν να έρχεται τίποτα. Μιλώντας με κόσμο έξω. Δεν βλέπουν να έρχεται τίποτα και στον Τσίπρα περίμεναν, τον φτάσαν 31,5. Θα μου πεις 36, ήταν, δεν είναι και πολύ. Αλλά και από το Μητσοτάκη περιμένουν. Βεβαίως καλά κάνει ο κόσμος και περιμένει. Ναι. Γιατί ο κόσμος θέλει κάτι λύση. Καλό έκανε αυτούς τους 4, αυτό είναι. Δεν λύση. Ξέρω να του πω κάτι. Καλό. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Δεν έχετε δει κάτι καλό. Το προσφυγικό το διαχειρίστηκαν με το χειρότερο δυνατό, με το χειρότερο δυνατό τρόπο που μπορούσαν να το διαχειριστούν. Δηλαδή. Κοιτάξτε, είχαν καλλιεργήσει στην κοινωνική τους βάση μία αντιπάθεια για την ιστορία. Διότι νόμιζαν ότι τέλειωσε, έχουν μείνει καμιά 40.000, θα τους μαζέψουμε. Δεν το φανταζόντουσαν τι θα συμβεί. Να. Λέγανε λοιπόν, τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τους λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε κτλ. Ένα εκατομμύριο κόσμο. Είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όρεξη να δεχτεί 1 εκατομμύριο. Ο πόλεμος και η φτώχεια το έφερε αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα λοιπόν που μπήκε κόσμος, αυτό το τελευταίο τετράμινο, τα παίξαν. Δεν έχουν κοινωνική βάση να στηριχτούν. Και ακούμε όλα αυτά τα φάλσα ανά τη χώρα να συμβαίνουν. Κανένας δήμαρχος τους. Που πάνε με χοιρινά και αλκοόλ. Οι κρετίνοι με τα χοιρινά και το αλκοόλ. Οι δήμαρχοι δεν θέλει κανένας τίποτα. Κανένας δεν θέλει κανέναν. Και τώρα δεν ξέρω τι να τους κάνουν. Και εκεί που λέγανε ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ η Μόρια και έτσι Σάμος και έτσι Κώστα. Τι έγιναν εκεί οι δήμαρχοι που φωνάζαν ότι και τώρα έχουν 7 φορές απάνω κόσμο. Τώρα του κατάπιαν του χάπι. Είναι δύσκολο θέμα το προσφυγικό. Τεράστιο. Δεν το είχαν αντιληφθεί. Τεράστιο. Δεν το είχαν αντιληφθεί. Ξεπερνάει τη χώρα κατά πολύ. Βεβαίως την ξεπερνάει. Απόδειξη ήταν ανέτοιμη. Αυτή τη στιγμή είναι χάος η κατάσταση. Χάος. Ναι. Πάλι να, καλά, δούμε, να δούμε την ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όμως στο προσφυγικό. Αρκετή ησυχία. Οι διαδικασίες ασύλου προχωρούσαν πολύ πολύ αργά. Ναι. Συμφωνώ. Αυτή είναι μια ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ. Και λέω Μητσοτάκη θα τη τρέξω. Δεν είναι η λύση αυτή. Συμφωνώ. Δεν θα λύσει πολλά προβλήματα. Και να τις περάσει τις διαδικασίες ασύλου. Έχει εξασφαλίσει αυτόν που θα λάβει το άσυλο. Έχει εξασφαλίσει που θα τον πάει. Σωστό. Ένα. Δεύτερον. Το να μαζεύεις 10-12.000 κόσμου στη Μόρια δεν γίνεται, γιατί έτσι και πες μια επιδημία θα σφάξει κόσμο. Και εσείς το κάνατε αυτό. Κοιτάξτε, στη Μόρια κοιτάξτε, εμείς, οι συνθήκες δημιουργήθηκαν επισήρυντα. Δεν υπήρχε άλλος χώρος, εκεί έπρεπε να κάνουμε. Δεν υπήρχε άλλος χώρος. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ την αποτράβηξε τη Μόρια. Την είχε μειώσει πάρα πολύ. Κύριε Φίλιο, γνωρίζετε καλά, έχετε ασχοληθεί το με το ξέρω, προσφυγικό. Μα τα ξέρω και τα νούμερα. Ότι αν αδειάσει η Μόρια κατά το ίμιση, θα γεμίσει σε 2-3 μέρες ξανά. Οι άνθρωποι απέναντι από την Τουρκία που μεταφέρουν παράτυπους μετανάστες παρακολουθούν και ξαναγεμίζουν τα νησιά. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο το δεν πρόβλημα. Δεν καταλάβαινε η Νέα Δημοκρατία, δεν καταλάβαινε ότι όταν αναγκάστηκε να το ομολογήσει ότι είναι γεωπολιτικό το θέμα, το ομολόγησε ο Κουμουτσάκος, τον οποίο
έχουν απεκδίσει Υπουργείο. Δεν έχει τίποτα. Ο Κουμουσάκος στην κορφή. Δεν υπάρχει Υπουργείο να διαχειριστεί, γιατί το έχει πάρει το προστασίο. Είναι πολύπλοκο το πρόβλημα. Δεν είναι απλό. Το χειρίστηκαν λάθος από τη Νέα Δημοκρατία. Πάτησαν, το χειρίστηκαν λάθος. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είχαν λάθος εκτιμήσεις, δεν φανταζόντουσαν τι θα συμβεί. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ο πόλεμος στη Συρία δεν σταμάτησε. Στο Αφγανιστάν υπάρχει. Στο Ιράκ υπάρχει. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ερημοποιήσεις και άλλα ροές μεταναστών για το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Πρέπει να το καταλάβουν σε παγκόσμιο επίπεδο ότι για να σταματήσει τον κόσμο στο μέρος του, πρέπει να μην υπάρχει πόλεμος και να υπάρχει φαγητό. Για πάμε τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Απόψε έχει διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ. Με την Προοδευτική Συμμαχία. Έχει απόψε την πρώτη συγκέντρωση, έτσι, μια διευρυμένη, ας το πούμε, νομαρχιακή. Γίνεται εκεί κάτι σε πολιτικό επίπεδο ή απλά όχι, όχι, σε πολιτικό τσάι επίπεδο. Και συμπάθεια όχι, 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 και φιλολογικό όμιλο. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πολιτική διαδικασία. Σε πολιτική ζωντανή. Διαδικασία, ναι. Έχουν κληθεί και τα καινούργια μέλη, τα οποία είναι αρκετές εκατοντάδες. Πόσα είναι τα καινούργια μέλη εδώ, έχετε αριθμό? Δεν μπορώ να δώσω. Έχετε πρόχειρο τον αριθμό? Όχι, δεν τον έχω. Θα τον δώσει η νομαρχιακή. Η νομαρχιακή, ξέρω ότι έγιναν αυτές οι συγκεντρώσεις όλες. Ξέρω ότι θα έρθει ο Τσίπρας και στην Ήπειρο. Να. Τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Πιθανό, ναι. Κάπου προς τα εκεί, προς Ανατολή. Ναι. Τώρα είναι στη Δυτική Μακεδονία, κάνει περιοδία εκεί, θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Και προχωρούν διαδικασίες και προφανώς θα περάσουμε και στη διαδικασία συνεδρίου, οπότε θα ανανεωθούν και τα όργανα, έτσι, υποχρεωτικά, ας πούμε, θα ανανεωθούν και τα όργανα. Πώς είναι πολιτικά το εγχείρημα τώρα, πώς είναι πολιτικά το εγχείρημα? Ταιριάζει, έχει προοπτική? Φαίνεται ότι το μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και το 32%. Έχει προοπτική. Προοπτική όμως έχει. Μπορεί η εκλογική βάση να εκπροσωπηθεί στα όργανα, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μετατραπεί σε πολιτικό ΣΥΡΙΖΑ και να εκπροσωπηθεί στα όργανα. Πιστεύω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο από τη βάση. Υπάρχει και άρχισε να κινείται. Και νομίζω ότι θα κινηθεί και ακόμη περισσότερο, διότι αυτή τη στιγμή περισσότερο οι ζυμώσεις γίνονται στον αστικό ιστό. Στις πόλεις γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να ανοίξεις. Να ανοίξεις ακόμη περισσότερο. Ακριβώς. Πρέπει να ανοίξεις περιαστικά για να μιλήσεις με τον κόσμο αυτόν. Διότι, ας πάρουμε στα Γιάννη ένα παράδειγμα, ίσα πάρκα σαν νερά ήρθαμε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα έτσι, έχουμε έναν κόσμο πάρα πολύ ισχυρό. Στον καλλικρατικό Δήμο Ιεννητών είμαστε πρώτη δύναμη. Έτσι. Αλήθεια. Εδώ βέβαια πρέπει να συνεξετάσουμε και το θέμα με το Κινάλ. Το Κινάλ στην κορυφή, όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει βάση συνεργασίας. Δηλαδή η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Κεγκέρο. Βλέπει προς τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς ή μόνο βλέπει. Συνεργάζονται ήδη και στο θέμα της προανακριτικής και στο θέμα του ασύλου. Σε όλα αυτά συνεργάζονται. Έτσι είναι φανερό. Δηλαδή ότι η κλίση της κορυφής πάει προς εκεί. Τώρα έχει εξελίξει βέβαια το Κινάλ, γιατί εσωκομματικά ή γεννηματά αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία προέρχονται είτε από τον Γερολάνο, που είναι ομάδα Παπανδρέου, είτε από τον Ανδρουλάκη. Άρα λοιπόν έχει και προβλήματα το κίνημα αλλαγές, πράγματι. Ναι, έχει προβλήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Από την άλλη μεριά, στη βάση κάτω, υπάρχει μια ισχυρή πλέον τάση, αρχίζει να διαμορφώνεται, ενώ δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση συνεργασία σε επίπεδο κοινωνικό-συνδικαλιστικό. Αυτό θα φανεί στην πορεία και θα δείξει, ας πούμε, αλλά φαίνονται τέτοια αφήματα. Για να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να ξαναγυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιαμφισβήτητα και με τη σφραγίδα των εκλογών ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα στη χώρα. Και αυτό θα είναι και ως προοπτική σύμφωνα με τεχνικές αναλύσεις. Τώρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόβλημα εκπροσώπησης και στην αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα. Είδαμε εδώ στις εκλογές στο ΤΕΙ Πύρου. Δεύτερος ήταν ο Λυκοτραφίδης, ο οποίος είναι φίλος σας, πολύ καλός φίλος σας και πολιτικό παιδί σας, μπορούσε να πει κανείς, αλλά είναι Κινάλ όμως. Έτσι. Και η παράταξη που επικεφαλίσει ο Λυκοτραφίδης ήταν δεύτερη. Η παράταξη του Παπά που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτη και καταεδρωμένη, θα μπορούσε να πει κανείς πίσω. Επίσης στην αυτοδιοίκηση, στην πόλη μέσα, ήσασταν πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Ήσασταν πρώτοι, έτσι. Όμως η παράταξη που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδιοίκηση, η παράταξη Νάτση, ήταν πολύ πολύ πίσω. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει απόφαση στήριξης. Θέλω να πω ότι υπήρξαν επίσημη στήριξη τώρα. Αυτό προσδιορίστηκε. Εκ των υστέρων, βέβαια. Υπάρχει πρόβλημα και στην αυτοδιοίκηση και προφανώς, στα συνδικάτα και στους επαγγελματικούς φορείς. Προφανώς. Αυτό πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις? Αυτό το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί από το 2015-2016, όταν πια η κοινωνική βάση
η προοδευτική είχε στραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ και έπρεπε από τότε να αντιμετωπιστεί, τότε οι θερμοκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ νόμιζαν ότι κρατάγαν τα σκύπτρα του Πάπα ως προς τα ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Διότι αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους, ας πούμε, ως τον ηγέτη του αλάθητου. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε. Πείτε ονόματα για αυτούς όμως. Τι να πω ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί, εδώ στα Γιάννα, ποιοι είναι. Εδώ στα Γιάννα, τώρα εντάξει, άστο τώρα, μην θυμώνεις τώρα. Λοιπόν, το 2015. Όταν θυμώνεσαι, είστε αποκαλυπτικός. Το 2015 που έπρεπε να γίνει αυτή η πολιτική, δεν έγινε. Και δεν άφηναν τον Τσίπρα να γίνει. Γιατί ο Τσίπρας το είχε δει από τότε. Αλλά... Αυτό είναι ένα πρόβλημα του χώρου σας. Βεβαίως είστε το ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Βεβαίως και πρόβλημα. Δεν έχετε ρίσματα σε αυτοδιοίκηση. Βεβαίως πρόβλημα. Φορείς. Δεν μπορεί να παίρνει 31 και μισό στις βουλευτικές εκλογές που είναι και η πιο δύσκολη απόφαση να αποφασίσει. Γιατί και αποφασίζει να κυβερνηθεί. Σωστά. Και να έρχεσαι στο δεύτερο επίπεδο, στο αυτοδιοικητικό. Έτσι. Παπαλά. Γιατί δεν έχει τελέχη. Γιατί δεν έχει τελέχη. Γιατί δεν κατέβηκες και δεν αγκάλιζες στην κοινωνία τους ανθρώπους που είναι προβεβλημένοι και μαχητικοί. Πήγες μαζί τους. Όχι. Γιατί θεωρείς ότι είχες το αλάθητο. Αυτό ήταν το τραγικό λάθος. Τώρα τι γίνεται. Ή έχοντες το αλάθητο, υπέπεσαν στο λάθος. Συμφωνώ. Θα μου πείτε ονόματα μια ακόμη φορά, ρωτώ. Όχι, δεν θα πω ονόματα. Θα τα πω ισοκομματικά. Κάποια στιγμή πρέπει να πείτε ονόματα. Θα τα πω ισοκομματικά και θα πω και τα χρωστάτε στον κόσμο. Τα χρωστάτε στον κόσμο γιατί υπήρξατε και θύμα κάποιων προσώπων, αυτών των προσώπων, ίσως των ίδιων προσώπων. Εγώ δεν υπήρξα θύμα. Θύμα υπήρξαν αυτοί διότι η πολιτική τους κατακρεμίστηκε. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Δεν κατακρεμίστηκε. Αλλά και εσείς δεν ήσασταν στο ψηφοδέλτιο. Γιατί σας φοβήθηκαν κάποιοι. Να τα πούμε με ονόματα αυτά κάποιοι. Κέρδισε. Μάλιστα. Η άποψή μου κέρδισε. Τώρα και κέρδισε στην κοινωνία. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να υπάρξει διείσδυση μέσα σε αυτά τα στρώματα, στην αυτοδιοίκηση, στους επαγγελματικούς φορείς. Καταρχήν, πώς μπορεί να αλλάξει καταρχήν, αυτό τώρα, γιατί καταρχήν πρέπει να το κάνει. Σε επίπεδο και δεν θα έρθει αυτό ως όριμο φρούτο. Όχι, όριμο δεν έρχεται τίποτα. Ως όριμο φρούτο θα αργήσει πολύ. Καταρχήν, σε επίπεδο εσωοργανωτικό, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε είμαστε ισότιμοι. Πρώτον. Να τελειώνουμε με αυτό. Δεύτερον. Θα πρέπει να γίνει άνοιγμα στη βάση, στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα βγεις περιοδείς, σημαίνει ότι θα κάνεις ομιλίες, σημαίνει ότι θα βγαίνεις στα μέσα ενημέρωσης, σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείς όλη τη σύγχρονη τεχνολογία. Να πω ένα παράδειγμα. Μεταδίδει το Κόντρα την ταινία αυτή για την Οβάρτης της ελβετικής τηλεόρασης. Γιατί να μην την παίξει ταυτόχρονα μέσα από το δικό του τρόπο που έχει από το ίντερνετ, να την παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα? Γιατί να μην το παίξει? Ναι. Παράδειγμα λέμε τώρα. Ναι, ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν πρέπει να λυθούν τα ζητήματα και αφού ακολουθείς μια τέτοια πορεία και ταυτόχρονα ο Τσίπρας κάνει πορεία προς το λαό κανονικά, πώς την έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν κήρυξε τον ανένδοτο. Ναι. Εγώ αν με ρώταγε αυτό θα του έλεγα. Μήπως αυτή πρέπει να γίνουν πρέπει και εκλογές Τσίπρα από τη βάση? Όχι. Δεν πιστεύω εγώ στο μοντέλο αυτό από τη βάση. Δεν πιστεύω στο μοντέλο. Ως επικοινωνιακό μοντέλο θα ως επικοινωνιακό μοντέλο θα λειτουργήσει. Θα έρθουν 300.000 να το ψηφίσουν. Συμφωνώ. Αυτό όμως για μένα δημιουργεί δύο προβλήματα. Πρώτον, αυτοί που ψηφίζουν μετά δεν μετέχουν παραπέρα. Να. Και δεύτερον, αυτός που ψηφίζεται αποκτάει μια δύναμη η οποία μπορεί να μην είναι καλή. Και δεν εννοώ την Τσίπρα. Τον κάθε αρχηγό. Αδιαμφισβήτητος ηγέτης. Δεν διαφωνώ. Η ηγεσία Τσίπρα μόνο καλό κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαφωνώ. Σε αυτά τα επίπεδα που βρίσκεται είναι τώρα. Είναι ο αγαπητός ηγέτης αυτή τη στιγμή όλης της προοδευτικής και αριστερής και σοσιαλδημοκρατικής παρουσίας στην Ελλάδα. Δεν αμφισβητείται από κανένα. Και αυτό δεν το αμφισβητούν και στην Ευρώπη, έτσι. Ναι. Άρα ναι. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες. Αποδείχθηκαν εξάλλου όχι σπουδαίες. Αποτύχθηκαν. Δυστυχώς ο Παπανδρέου ψηφίστηκε από ένα εκατομμύριο κόσμο, έγινε αρχηγός, έγινε πρωθυπουργός και τον ξύλωσαν σε μια νυχτή. Τον ξύλωσε ο Βενιζέλος. Λοιπόν. Έτσι, αυτά είναι γνωστά ιστορικά και λοιπόν, δεν έχουν συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Γιατί αυτό ίσως ήταν και ένα πολιτικό πραξικόπημα. Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός.
Εννοείται που πήρε ψήφο εμπιστοσύνη μια εβδομάδα πριν. Ότι ήταν μια εβδομάδα πριν παραιτηθεί. Εφάμιλο του Μοράλες ήταν. Μάλιστα. Πραξικόπημα κανονικό για, ήταν. Για πάμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Συζητήσει μαζί σα είναι ενδιαφέρουσε. Ξεχνιέμαι στην τηλεόραση στι συζητήσει μαζί σα. Κύριε Φίλιο, θέλω να. Εγώ αντίθετα το εκμεταλλεύομαι. Πολύ καλά κάνετε. Θέλω να με πάτε στο επόμενο θέμα που αφορά στα τρία τμήματα που ανέστειλε τη λειτουργία τους εδώ το Υπουργείο της Παιδείας. Τρία είναι εδώ στο Πανεπιστήμιο Ιωνίων, 37 είναι συνολικά. Θέλω να ακούσω την άποψή σας για να πάω να περάσω στο τι λέει η Πρυτανία, στο τι λέει ο Μινάς Πασχόπουλος, ο αντιπρίτανης. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναστολή των δύο τουλάχιστον από τα τρία τμήματα, ενώ το τμήμα μηχανολόγων και το τμήμα τροφίμων γεωπονικών διατροφής και τροφίμων στην Άρτα. Ναι. Και θεωρώ μεγάλο λάθος και ζημιά για την Ήπειρο. Και εξηγούμε. Το μένει ένα τμήμα του μηχανολόγου. Θα ενίσχυε την πολυτεχνική μας σχολή που κάναμε τόσα χρόνια για να αποκτήσουμε την αρχιτεκτονική, μην το ξεχνάμε. Σωστό. Και θα δημιουργούσαμε έναν ισχυρό πυρήνα σε ένα πανεπιστήμιο που είναι μέσα στα 500 καλύτερα στον κόσμο. Έχει μεγάλη σημασία η προσθήκη σχολών και αναβάθμιση των τμήματων, διότι αναβαθμίζει το Πανεπιστήμιο, αναβαθμίζει τα πτυχία του, άρα κάθε απόφυτος του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, όταν βγαίνει στο εξωτερικό, ανοίγουν το κοιτάπι, τον βρίσκουν σε ποια λίστα είναι και, και εκτιμούν το πτυχίο του. Επομένως, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεύτερο, είναι ζημιά για μας, διότι μαζί με τα προγράμματα εφαρμοσμένης πρακτικής που ήταν να γίνουν από το Πανεπιστήμιο και αφορούσαν κυρίως τα τυροκομικά και όλα αυτά, καταργούν και τη σχολή αυτή που τόσα χρόνια τη θέλει η Ήπειρος, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ένα ισχυρό εργαλείο για τα προϊόντα της Ήπειρου. Η Ήπειρος δεν έχει βιομηχανικά προϊόντα. Ούτε τρένο θα της φέρουν ποτέ. Βγάλτε τα από τα μυαλά σας. Η Ήπειρος έχει τρόφιμα και έχει εξαιρετικά τρόφιμα διότι είναι όλα pop. Επομένως, η Ήπειρος από αυτό θα ζήσει. Και για να έχει στήριξη επιστημονική έπρεπε να έχει και την αντίστοιχη σχολή. Άρα για μένα είναι ζημιά. Γιατί ξεχωρίσατε το τρίτο τμήμα, το τμήμα διερμηνίας και μετάφρασης που ήταν να λειτουργήσει στην Οικουμενίτσα? Όντως είχε πρόβλημα γιατί αυτό το τμήμα. Γιατί αυτό το τμήμα είχε κάποια προβλήματα σε σχέση με το προσωπικό που πρέπει να επιλέξει και να προχωρήσει. Και δεν είδα και ζεστή πολύ την κοινωνία. Δεν είναι ζεστή η θεσπρωτική κοινωνία για να λειτουργεί αυτό το τμήμα. Πολύ ζεστούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα δύο τμήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι για μας απώλεια. Καμία σχολή στα Γιάννενα δεν τέλειωσε με την πρώτη. Σκεφτείτε ότι η ιατρική δημιουργήθηκε το 1977 και απέκτησε νοσοκομείο το 1989. Επομένως, εδώ που είχαμε έτοιμη βάση, μπορούσαμε να κινηθούμε. Θα μείνετε για λίγο ακόμα μαζί μου. Θα δούμε το θέμα μαζί. Για μέσα μετά θα μιλήσουμε λίγο για τις εκλογές στην ΠΕΔΕ και γιατί υπήρξαν κάποια φαινόμενα που θέλω τη ματιά σας. Είστε εμπειρότατος αυτοδιοικητικός. Πολλοί λένε ότι είστε ο πλέον αξιόλογος Δήμαρχος Ιωαννίνων της μεταπολίτευσης. Τεχνικά, είτε σας συμπαθεί κανείς, είτε σας αντιπαθεί. Ως τεχνικό σχόλιο το λένε. Χωρίς να υποτιμούν τους υπόλοιπους. Θέλω ένα σχόλιο για τις εκλογές στην ΠΕΔ και για κάποια φαινόμενα, κάποια στελέχη από την παράταξη του σημερινού Δημάρχου Ιωαννίνων, του Μωυσή Ελισάφ, πήγαν με την κεντροδεξιά παράταξη στην ΠΕΔ. Γιατί πού δεν πήγαινε, να πω από εκεί προερχόντουσαν. Μια στιγμή λίγο. Η σύγκλητος, κυρίες και κύριοι, θα αποφασιστεί για τα νέα τμήματα που το Υπουργείο Παιδείας ανέστειλε τη λειτουργία τους, δηλώνει ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μινάς Πασχόπουλος. Να θυμίσουμε, το Υπουργείο Παιδείας θέλει να επανεξετάσει και άρα να στέλνει τη σκοπιμότητα ύπαρξης 37 τμήματων που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προγραμματίσει να λειτουργήσουν το 2020 και το 2021. Για τρία από αυτά, όπως είπαμε και λίγο πριν, ήταν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Περισσότερο σοβαρά φαίνεται να είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλα πανεπιστήμια της χώρας με την απόφαση αναστολής λειτουργίας νέων τμήματων που έλαβε το Υπουργείο Παιδείας από αυτά που προκαλούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την απόφαση να δημιουργεί νέα δεδομένα, όχι όμως και τετελεσμένα για τα τρία υποίδρυση τμήματα. Με εξαίρεση το τμήμα διερμηνίας και μετάφρασης που επρόκειτο να συσταθεί στην Οικουμενίτσα, όπου ήδη εκδηλώνονται αντιδράσεις και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και σε επίπεδο εκπροσώπων στην κεντρική πολιτική σκηνή, άλλες αντιδράσεις δεν καταγράφονται στην περίπτωση του Πανεπιστημίου. Σε αυτό ίσως έπαιξε ρόλο και η στάση της Συγκλήτου, που από την πρώτη στιγμή εξέφρασε ενστάσεις και αντιρρήσεις, τονίζοντας πως απαιτείται οργανόγραμμα και μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία των τμήματων.
Μετά την απόφαση αναστολής λειτουργίας που ανακοίνωσε το Υπουργείο, το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να πει κάποιος πως βγαίνει από τη δύσκολη θέση. Αν και ο αντιπρίτανης Μινάς Πασχόπουλος τόνισε πως οι σύγκλητοι των πανεπιστημίων θα είναι αυτές που θα αποφασίσουν για τη βιωσιμότητα, επομένως και τη δυνατότητα λειτουργίας των νέων τμήματων. Εμείς άλλωστε στη σύγκλητο το είχαμε κουβεντιάσει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα οργανόγραμμα και μια μελέτη σκοπιμότητας της δημιουργίας αυτών των τμήματων. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τις αποφάσεις για τα καινούργια τμήματα θα τις πάρουν οι σύγκλητοι των αντίστοιχων πανεπιστημίων και όχι το Υπουργείο. Απλώς γίνεται μια αναστολή αυτή τη στιγμή. Αν ξέρετε ότι υπήρχε μια προχειρότητα από το διάστημα. Δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω προχειρότητα. Υπήρξαν ορισμένα τμήματα τα οποία κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί. Δεν μιλώ μόνο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ ήμουν οπαδός της συνένωσης με τα πρώην τμήματα ΤΕΗ. Δεν θα θέλαμε να έχουμε 8, θα θέλαμε να έχουμε λιγότερα τμήματα. Παρ' όλα αυτά η συνένωση προχώρησε και λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα 8 τμήματα. Το αν θα συνεχίσουν τα καινούργια 3 τμήματα, διότι το Μηχαλονόρι Νεωτρολόγων δεν είναι από τη συνένωση, ανήκε στην Πολυτεχνική Σχολή τη δική μας, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που είναι και το κυρίαρχο όργανο θα αποφασίσει για το χρονικό διάστημα που θα λειτουργήσουν ή αν θα λειτουργήσουν. Η απόφαση δεν είναι μια απόφαση αναστολής λειτουργίας. Δεν είναι μια απόφαση απαγορευτική λειτουργίας των τμήματων. Άρα λοιπόν μεταβιβάζεται η ευθύνη στη σύγκλητο του κάθε πανεπιστημίου να αποφασίσει το πότε θα τα λειτουργήσει τα τμήματα ή αν θα τα λειτουργήσει το τμήμα. Η Βρετανία στο μεταξύ μέχρι και την Τετάρτη τελεί υποκατάληψη από μέλη του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών που αντιδρούν στην απόφαση κατανομής των δωματίων στις φοιτητικές εστίες. Τα επιχειρήματα διατυπώθηκαν από τη Δευτέρα με τους φοιτητές να καταγγέλουν την αρμόδια επιτροπή, επιμένοντας το ότι ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός εστίων πολλούς δικαιούχους φοιτητές. Η απάντηση δόθηκε από τον αντιπρίτανη, κ. Πασκόπουλο, που τόνισε ότι το μοντέλο της μοριοδότησης που αποφασίστηκε να ισχύσει τη φετινή χρονιά αποδίδει και αυτό αποτυπώνεται και στους αριθμητικούς δείκτες. Και ακολουθήσαμε το μοντέλο της μοριοδότησης, το οποίο φαίνεται ότι αποδίδει πάρα πολύ καλά, διότι αυτό το οποίο δεν μεταβιβάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι εστιακοί, αλλά σαν υπεύθυνος φοιτητικής μέρημνας θα πρέπει να το μεταβιβάσω εγώ, είναι ότι πέρσι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είχε λιγότερα από 60 δωμάτια να δώσει σε πρωτοετής φοιτητές, ενώ φέτος έδωσε 165 δωμάτια, εκ των οποίων τα 155 έχουν ήδη δοθεί. Άρα λοιπόν ο καινούριος κανονισμός είναι προς όφελος του μεγάλου μέρους των φοιτητών. Δεν θα σχολιάσω και δεν θα τοποθετηθώ για το Σύλλογο Εστιακών. Είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Χθες η Σύγκλητος κουβέντιασε το συγκεκριμένο θέμα. Κουβέντιασε ότι η κατανομή των δωματίων, όπως την πρότεινε η Επιτροπή και ο αρμόδιος αντιπρίτανης, είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι. Και ότι όποιος πάρει δωμάτιο θα πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε ευνομούμενο κράτος και κάθε ευνομούμενο πανεπιστήμιο, να αποδέχεται τον κανονισμό. Επικυρώθηκαν λοιπόν αυτά και από τη σύγκληση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε έκτακτη σύνοδο την οποία κάναμε χτες. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις αποφάσεις του Συλλόγου Εστιακών. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η πλειονότητα των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας αποδέχεται τον κανονισμό. Στις καινούργιες αιτήσεις έχουμε 246 άτομα τα οποία δέχονται τον κανονισμό, 50 άτομα τα οποία δεν συμπλήρωσαν το κουτάκι της αίτησης, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σημασία και υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, απλώς οι εστιακοί εστιάζουν τώρα σε αυτό, και μόνο 2 άτομα αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το κουτάκι. Αυτό το οποίο αποφάσισε η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της Επιτροπής και δική μου είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη δωματίων σαφώς και θα πάρουν τα δωμάτια τους. Λοιπόν, κύριε Φίλιο, εσείς στις εκλογές του Δήμου Ιωαννίνων στηρίξατε τον Μωυσή Ελισά, την υποψηφία του Μωυσή Ελισά. Ως προσωπική επιλογή. Τώρα, ήταν σε πολιτική βάση. Ήταν σε προσωπική γιατί, βάση. Γιατί δεν θέλατε να εκλεγεί ο Μπέγκας? Όχι. Γιατί θεωρώ ότι ο Μωυσής Ελισάφ είναι πολύ πιο καλύτερη και ικανότερη προσωπικότητα για το δημαρχιακό θόκο. Μάλιστα. Το κατανοώ απόλυτα. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει τις επιλογές σε κάθε περίπτωση. Γνώρισε την οργανωτικότητά του και την αποτελεσματικότητά του και σε αυτή τη βάση επάνω εκτίμησε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλύτερος. Τώρα, τα στελέχη από την κεντροαριστερά, όλα τα στελέχη του Μωυσή Ελισάφ στήριξαν στην ΠΕΔ την κεντροδεξιά παράταξη. Τι λέτε? Κακός.
κατά τη γνώμη μου. Να. Δεν έπρεπε να πάμε προς τα εκεί. Γιατί στις γραμμές της νέας εποχής υπήρχαν άνθρωποι από όλες τις κατευθύνσεις. Αυτοί που, ναι, ακούστε να δείτε, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις συνδικαλιστικού χαρακτήρα που γίνονται την τελευταία στιγμή σε εκλογές τέτοιων οργάνων. Να. Δεν έχουν ούτε βάθος χρόνου, ούτε μελλοντική προοπτική. Όλοι τώρα πάνε να σπεκουλάρουν πάνω σε αυτά. Μάλιστα. Όλοι του μεταξύ τρέχαν για να καταλάβουν καρέκλες. Μα. Έτσι, το ίδιο έγινε και την προηγούμενη φορά στην ΠΕΒ, 1,5 χρόνο δικαστήρια για τη μία έδρα. Τα ίδια γίνονται τώρα. Όλοι τρέχουν να καταλάβουν καρέκλες. Είναι σε ωραία μια, σε μια απαξιωμένη ΠΕΒ, έτσι. Που δεν έχει και ουσιαστικό ρόλο. Η ΚΕΔΕ έχει ουσιαστικό ρόλο ύπαρξης. Η ΠΕΔ δεν είναι περιφερειακή. Εφώς δεν έχει περισσότερη δράση παρά η ΠΕΔ. Εν πάση περιπτώσει. Γίνεται εδώ το αλυσβερίσι. Και ξαφνικά εμφανίζονται τώρα νεότευκτοι κεντροαριστεροί και αριστεροί κτλ. Όλοι να πανηγυρίζουν να κριτικάρουν. Παιδιά, αυτά είναι ευκαιριακά. Σε μια εβδομάδα δεν θα θυμάται κανένα. Εδώ υπήρξε βέβαια στην ΠΕΔ μια σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Καλό είναι αυτό. Πότε έπρεπε να έχει γίνει. Καλό είναι, αλλά πότε έπρεπε να έχει πότε γίνει. Έπρεπε να γίνει. Εδώ και 3 χρόνια. Μα. Γιατί δεν έγινε. Γιατί τότε ήταν ο Θωμάς ο Μπέγκας δημαρχός. Τι ψήφιζε ο Θωμάς ο Μπέγκας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ό,τι ψήφιζε η ΚΕΔΕ του Πατούλη. Τι έλεγαν για τους ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι άχρηστη κυβέρνηση που τους καταστρέφει. Τα ξεχάσαμε αυτά. Αυτές ήταν οι πολιτικές θέσεις της παράταξης Μπέγκα. Δεν ήταν... Εγώ δεν έχω ακούσει τον Μπέγκα να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφει τον ίδιο ή την αυτοδιοίκηση. Όταν έπαιρνε αποφάσεις όμως, πήγαινε με την ΚΕΔΕ. Πήγαινε με τον Πατούλη ο Μπέγκας. Δεν πήγαινε με την κυβέρνηση. Το ακούω, δεν βγήκε ποτέ να στηρίξει, ούτε για τον νόμο για τον Κλειστέν βγήκε να στηρίξει. Τώρα έτσι. Με ψήφους και του ΣΥΡΙΖΑ ο Μπέγκας είναι στην ΚΕΔΕ. Ναι, κάνανε συμφωνία και συμπράξανε. Εντάξει, καλώς κάνανε. Αλλά αυτά έπρεπε να έχουν γίνει παλιότερα. Και όταν... ο Νάτσες, να πούμε, ναι. Ναι, και ο Νάτσες. Μάλιστα. Και το έχω ξαναπεί. Όταν χτυπάς πολύ αριστερά, πετάς τον άλλον πολύ δεξιά. Ναι. Έτσι. Είστε ευχαριστημένος για να κλείσουμε από τους δύο τώρα μήνες της Δημοτικής Αρχής Ελισάφ. Είναι πολύ μικρός χρόνος. Είναι μικρός ο χρόνος. Είστε ευχαριστημένος ή βλέπετε κάποιες δυσλειτουργίες. Όχι, δυσλειτουργίες δεν βλέπω. Βλέπω απλώς ότι ακόμα όλο το μοντέλο στηρίζεται πάνω στο πρόσωπο δημάρχου. Έτσι. Δεν έχει πάρει μπρος ο υπόλοιπος μηχανισμός. Υπάρχει εμπειρία. Ναι, είναι 2-3 βέβαια που ξέρουν παλιότερα, οι άλλοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Είδα όμως ότι στην Οικονομική Επιτροπή περνάνε θέματα τα οποία χρόνια εκκρεμούσαν και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Όπως η περίπτωση για να γίνουν οι πεζοδρομήσεις σε όλη τη Σαράβα. Πέρασε η Οικονομική Επιτροπή. Αυτό το έργο ήταν έτοιμο από τα δικά μου χρόνια. Μάλιστα. Και δεν το προωθήσαν 5 χρόνια. Γιατί η ανάγκη των πεζοδρομήσεων δεν είναι μόνο για την ομορφιά, που είναι και για την ομορφιά. Είναι για την ανθρώπινη και κοινωνική και προσβάσιμη και ψηλού πολιτισμού συμφωνώ. Παρουσία των πολιτών. Συμφωνώ, στο ιστορικό κέντρο. Το ιστορικό κέντρο εγώ έδωσα μάχες να το κρατήσουν στην πόλη για να μην το αλωτριώσουν. Τα παλιά σχέδια του 1954 προέβλεπαν, πώς να το πω, απαλωτρώσεις να καταφυστούν τα πάντα. Και έδωσα μάχες για να κρατηθεί το ιστορικό κέντρο και να έχουμε αυτό που έχουμε. Όπως και για... Ακριβώς. Μάλιστα. Όπως και για τη λίμνη προετοιμάζω το πλάνο τώρα και θα το βγάλουμε τον άλλο μήνα για να το δείξουμε. Για πείτε μου, κάντε μου μια προαναγγελία αυτό που κάνετε. Γιατί είστε επικεφαλής του φορέα διαχείρισης στα πόντια. Για δύο μεγάλα project. Ένα είναι στο ημιπερά, το οποίο είναι εδώ αυτή τη στιγμή, στελέχη του Υπουργείου και είμαστε σε τρίμερη συνεργασία. Αφορά ένα μεγάλο πρόγραμμα δράσεων και μελετών που πρέπει να γίνουν ως προϋπόθεση για να γίνουν τα μεγάλα έργα. Ναι. Και το μεγάλο έργο, μεγάλο project που επιχειρούμε είναι μέσω της ΜΟΔ να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε όλα τα τεχνικά δελτία να τα υποβάλουμε για το τρέχον δύσκολα, αλλά για το επόμενο ΕΣΠΑ για να γίνουν τα έργα που απαιτούνται στη λίμνη. Ναι. Δεν πρόκειται να καθαρίσει με ευχολόγια. Σωστά. Τι έργα πρέπει να γίνουν έτσι. Έργα ανάσχεσης. Έργα ανάσχεσης των ρήπων και των φερτών υλικών. Μάλιστα. Αυτό. Πρέπει να σταματήσουμε να μπαίνουν κουτσούλια, σκουπίδια, ξεπλήματα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν για να καθαρίσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλιππ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, προχωρώ. Εκδήλωση για